Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα βίντεο μαγικό και σήμερα όπως είδατε έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ψεύτικα προφίλ ποντικών και γενοκτονίες. Πω, τι πράγματα είναι αυτά, πώς συμβαίνουν στον κόσμο μας αυτά τα πράγματα ακόμα, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, όπως έχετε δει τον τελευταίο καιρό, υπάρχει αρκετά μεγάλη τύχη από το σύμπαν και κάνω πολλά βίντεο που δείχνω μέσα από αυτά την αγάπη που έχω στα ποντικάκια. Εντάξει, είναι όλα ψόφια στα βίντεο μου, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι η ενέργεια που μου βγαίνει όταν τα βλέπω. Ψοφάνε αμέσως με το που τα αγγίζω. Τέλος πάντων. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτά τα ποντικάκια. Μετά στο YouTube εμφανίζονται ψεύτικα προφίλ ποντικιών. Βέβαια θα μου πει κανείς, τα ποντίκια έχουν ίντερνετ. Έχουν και YouTube μήπως. Μήπως έχουν MouseTube. Εγώ θα σας απαντήσω τώρα. Όχι φίλοι μου, τα ποντίκια ευτυχώς είναι ακόμα αρκετά πρωτόγωνα και χαζά, οπότε δεν κατέχουν τέτοια τεχνολογία. Όμως υπάρχουν άλλα ποντίκια, δίποδα ποντίκια, που όταν βλέπουν αυτά τα βίντεο κάνουν ψεύτικα προφίλια να μου πούνε διάφορες θεωρίες ποντικοφιλίας, ποντικολαγνίας και ποντικολατρείας. Ειδικά στο τελευταίο μου βίντεο που είχα κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο με ένα γατάκι που έπαιζε με ένα πτώμα ρουραίου. Αυτό ήταν βέβαια πολύ παλιό βίντεο, απλώς έκανα μια επαναφορά από τα παλιά δεδομένα μου και το είπα να το δημοσιεύσω με λίγη καλή επεξεργασία ήχου. Τέλος πάντων. Εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση όμως ρε παιδιά. Με το που ανεβαίνει το βίντεο, σχεδόν στιγμιαία, ένα λεπτό το πολύ να έχει περάσει, εμφανίζεται ένας και μου λέει τι πρόβλημα έχεις με τα ποντίκια, έτσι κι αλλιώς. Κρίμα και του είχα ανοίξει ωραίο διάλογο, δηλαδή του είχα απαντήσει ωραία και έξυπνα, αλλά το YouTube όπως ξέρετε τελευταία έχει κάποιο θέμα για όσους το γνωρίζουν και σβήνει σχόλια, κρύβει σχόλια, δεν ξέρω γιατί. Και υπάρχει θέμα τέλος πάντων με αυτό. Και δεν έγινε ποτέ ο διάλογος, κρίμα. Όμως τι ήταν αυτό, όπως είπα στον τίτλο. Ένα ψεύτικο προφίλ ποντικού, ποντικοανθρώπου συγκεκριμένα. Ένας ποντικάνθρωπος, όπως πολλοί άλλοι. Εμφανίστηκε για να μου κάνει τι, κήρυγμα σε μένα για το θέμα ποντικού, αν είναι δυνατόν. Τώρα τι, έρχονται έτσι ψεύτικα προφίλ για να μου πούν για ποντίκια. Και θα μου πει κανείς, καλά ρε, πώς ξέρεις ότι είναι ψεύτικο προφίλ. Όταν μπαίνετε σε ένα λογαριασμό στο YouTube, πηγαίνετε στις πληροφορίες του και εκεί βλέπετε πότε δημιουργήθηκε ο λογαριασμός. Και αυτός ο λογαριασμός, όπως όλοι οι ποντικολογαριασμοί, που και καλά μιλάγαν για τα δικαιώματα των ποντικών ή γιατί τα σκοτώνω και κάτι τέτοια, κάναν προφίλ μόνο και μόνο τις ίδιες μέρες που έκανα εγώ βίντεο με ποντίκια. Μόνο και μόνο έτσι, για να πούνε κάτι. Και σας ρωτάω εγώ, είναι πραγματικά αυτά τα προφίλ? Είναι όντως αυτοί οι άνθρωποι λάτρες των ποντικών ή απλώς είναι τρόλ και εξωτικά που απλώς θέλουν να μου την πούν για τα ποντίκια? Λοιπόν, θα σας απαντήσω εγώ. Δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά να πάτε να χεστείτε. Γιατί εδώ δεν είμαστε ποντικό κάναλο. Και όποιος αγαπάει τα ποντίκια ή έστω δηλώνει ότι τα αγαπάει έστω και ψεύτικα, έχει ψυχική ανισορροπία. Το ποντίκι είναι από τα πιο τοξικά και επιβλαβή ζώα που μπορεί να υπάρχουν γύρω από τον άνθρωπο και τα ζώα του. Και όποιος έχει αντίρρηση, ας μην το πει, γιατί έτσι κι αλλιώς θα αγνοηθεί ή θα τον διαχειριστώ έξυπνα, πονηρά και κοροϊδευτικά. Τα ποντίκια δεν τα αγαπάμε σε αυτό το κανάλι. Ναι, σωστά καταλάβατε. Όλοι αυτοί οι τίτλοι στα βίντεό μου που λέω για αγάπη στα ποντίκια είναι ψέματα. Ναι, σκοτώνω ποντίκια σε συνεργασία με τους δεινόσαυρους μου. Είναι παράνομο αυτό που κάνω? Όχι. Έχουν δικαιώματα τα ποντίκια? Όχι. Είναι εισβλητικό είδος? Ναι. Okay, στην Ελλάδα έχουμε ενδημικό είδος ποντικού σίγουρα. Αλλά είναι τόσα πολλά πλέον που έχουν έρθει μέσα από άλλες χώρες που δεν ξέρουμε ποιο είναι ποιο. Είναι κακό να σκοτώσουμε ενδημικό είδος? Θα σας πω εγώ, όχι. Όλα τα ποντικοειδή και αρουραοειδή έχουν τις ίδιες ασθένειες και την ίδια τοξικότητα. Δεν είναι για ανθρώπους. Και θα κλείσω το βίντεο μου απαντώντας με αυτό εδώ. Wow, πολλά μικρά ποντικάκια. Δέχτηκα τηλεφώνημα από το Σλουθοκάμιλο σήμερα το πρωί και μου λέει, έλα στο κοτέτσι, κάτι γίνεται στο κλουβί μου, κάτι δεν πάει καλά, ακούω περίεργους ήχους. Πηγαίνω εγώ να δω
Τι να δω, κάτω από ένα βαρελάκι που το είχα ξεχάσει εκεί λίγες εβδομάδες, δεν ήταν και κάτι. Και από κάτω ήταν μια μητέρα ποντίκης, αυτή το έσκασε δυστυχώς, και είχε μικρά παιδάκια. Το έσκασε η μητέρα, τι να κάνω, τα υιοθέτησα. Αλλά ψόφισα με το που τα υιοθέτησα. Είναι αυτή η ενέργεια που σας είπα, με το που τα αγγίζω ψοφάνε. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Ψόφισαν τα ποντικάκια. Μπορούν να έρθουν τώρα τα ψεύτικα προφίλ να μου πούνε γιατί σκοτώνει ποντικάκια μωρά αθώα που δεν έχουν βλάψει κανέναν. Μόνο που όπως είπα ήταν στο κλουβί ενός από τα πιο special πλάσματα που έχω. Αυτό δεν είναι απλώς παραβίαση κανόνων για μένα, αυτό είναι κακούργημα. Δεν πειράζει, τα ποντικάκια τα ανέλαβα εγώ. Όμως ψόφισαν. Λέτε να ζωντανέψουν άμα τα αναλάβει κάποιος καλύτερος. Μπορεί να το παίζουν έτσι ψόφια, είναι άμυνα στα ζώα. Μερικά ζώα κάνουν τα πεθαμένα. Να, βλέπετε εκεί, είναι ο μαχητής, ο ασύλο, ο βιράπτορας. Πιστεύω αν του τα δώσω θα τα κάνει αυτός να ζωντανέψουν. Ή σίγουρα θα περάσει πολύ καλά με το να τα τρώει. Εσείς τι λέτε, θα τα φάει ή θα τα κάνει να ζωντανέψουν? Για να δούμε. Ωχ, και να ο βιράπτορας έρχεται. Έλα κοντά. Δώσε ζωή στο μικρό ποντικάκι, δεν βλέπεις ότι κάνει το πεθαμένο? Έλα, σώσε το ποντίκι. Ωχ, θα το σώσει. Να το, του δίνει το φίλι της ζωής. Ωχ, το έφαγε κατά λάθος. Δεν πειράζει, θα του δώσουμε και τα άλλα, μήπως και τα ζωντανέψει. Πάρε αυτό το μικρό ποντικάκι. Πάρ' το. Ωχ, το πήρε. Ωχ, το πήρε η κότα. Το πάει στο μαγειμένο δάσος. Νάτι, το κρατάει με αγάπη στο στόμα της. Ωχ, νομίζω το έφαγε κι αυτό. Να πάρει, πολύ ατυχία. Έχουμε άλλα τρία, δεν πειράζει, ίσως ζωντανέψουν τα άλλα τρία. Έλα ποντικάκι, γνώρισε τον νέο σου πατέρα. Ωχ, το έφαγε κι αυτό, να πάρει. Πρώτο τελευταίο ποντικάκι. Όχι, μην με φας, βοήθεια. Ωχ, μιλάει το ποντίκι ρε, παιδιά, μιλάει. Όχι, βοήθεια. Εδώ είναι ρε. Ωχ, το πήρε. Ωχ, το πήρε η κότα. Τι, ανατροπή. Και τι έγινε, δεν βλέπω. Α, το έφαγε, κρίμα, και αυτό ήταν ζωντανό, μιλούσε όπως είδατε. Α, να και το τελευταίο, το πιο μεγαλούτσικο. Αυτό πρέπει να ζήσει, είναι τυχαίο, το βλέπω. Να το, οχ, το πήρε και αυτό η κότα. Είναι και ο δεινόσαυρος μπροστά, ο κόκορας, δεν βλέπουμε. Α, κάτι είδα, δεν ξέρω αν φάνηκε στην κάμερα, παιδιά, δυστυχώς. Και το τελευταίο ποντικάκι πέθανε, το φάγε κότα. Ένα ήταν ζωντανό, λίγο έβγαλε μια φωνούλα, είπε εκεί να μην το φάνε, κάτι βοήθειες έλεγε, δεν ξέρω τι. Αχ, κρίμα, άτυχα τα ποντικάκια. Κι εγώ που έλεγα ότι τα ασύλ μου θα τα κάνουν να ζωντανέψουνε. Ωχ, τώρα το θυμήθηκα. Τα ασύλ είναι φωνικές αρπακτικές μηχανές. Σκοτώνουνε μικρά ζωάκια. Πω, ίσως έπρεπε να τα δώσω σε κανένα ημού. Μπορεί αυτά να τα ζωντανεύανε. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά μου. Μην γίνεστε ποντικάκιδες. Μην αγαπάτε τα ποντίκια. Και πάνω απ' όλα μην κάνετε ηλίθια ψεύτικα προφίλ μόνο και μόνο για να μου πείτε να μην σκοτώνω ποντίκια σε συνεργασία με δεινόσαυρους. Αυτά, οι δεινόσαυροι είναι μαγικοί, όλα τα ζωάκια είναι μαγικά και τα ποντίκια αρκεί να μείνει στο σπίτι μου. Όταν είναι στο σπίτι μου πρέπει να πεθάνουν. Και ναι, οι ποντικόφιλοι ξέρω εγώ, άντε χεστείτε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, αντίο!